Γιατί στην πραγματικότητα ο Νότης Φακιανάκης θεωρεί τον Αγάθωνα γνησίο, αλλά όχι όμως ρεμπέτη. Δεν είναι ρεμπέτης ο Αγάθωνας. Τελείωσαν οι ρεμπέτες από τότε που τελείωσε ο τρόπος ζωής τους. Είναι ένας λαϊκός άνθρωπος, ο οποίος σκέφτεται και μιλά έτσι όπως εγώ θα γούσταρα να είναι οι άνθρωποι στον τόπο μας. Είναι απλός, όχι επιτηδευμένος. Είναι γνήσιος. Επικοινωνήσαμε με τον Αγάθωνα και του ζητήσαμε να απαντήσει στις δηλώσεις του τραγουδιστή. Η απάντησή του ήταν αφοπλιστική. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Όχι βέβαια, δεν υπάρχουν. Κανένας δεν είναι ρεμπέτης. Έχουν τελειώσει. Αν υπήρχαν ποτέ. Ένας άνθρωπος σύγχρονος που παίζει ρεμπέτικα. Που αγκουστάρω αυτά τα τραγούδια και τα παίζω. Και αυτά, σε όλα αυτά που λέει, χωρίς να έχουμε γνωριστεί ποτέ, έχει απόλυτο δίκιο. Μετά τον Αγάθωνα, σειρά είχαν οι γυναίκες συνάδελφοι του Νότη Φακιανάκη. Παρουσιάζουν μερικές τραγουδίστρες τα κάλλη τους, τα περιουσιακά τους στοιχεία, την κοιλιά τους που πρίζεται όταν είναι έγκυες. Βάζουν κολάν και στενά μπλουζάκια πάνω από τον αφαλό και είναι αντιαισθητικό. Αν θέλει να δείξει τα κάλλη της τραγουδίστρια, να το κάνει στα βίντεο κλιπ ή σε κάποιο κέντρο. Ο τραγουδιστής όμως μίλησε στο περιοδικό Εγώ και για την εποχή που δεν είχε ούτε ένα ευρώ στην τσέπη του. Το 1990-91 είχαμε μαζί με την Κύλη 6 ευρώ σε σημερινά λεφτά για να περάσουμε την ημέρα μας. Πληρώνοντας και τα πάγια, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και για να ψωνίσουμε να φάμε, αλλά και να πάμε ένα κινηματογράφο μιας ιστόσης. Κάπως έτσι τώρα όμως πια ζουν πολλοί Έλληνες.